Και να καλωσορίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή Αττικής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Γκιόκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιόκα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Συζητούσα προηγουμένως με την δικαστική μας συντάκτρια για όλη αυτή την υπόθεση και ο τρόπος με τον οποίο ενδεχομένως διευρύνεται το κατηγορητήριο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και το γεγονός ότι μπαίνει στο κάδρο και ένας ακόμα υπουργός. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Καραθανασόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, μετέχει στην Προανακριτική Επιτροπή από την πλευρά τη δική σας. Πού καταλήγετε, τι ενημέρωση έχετε? Κύριε Καραγιάννη, καταρχήν να πούμε ότι πλέον δεν είμαστε στην Προανακριτική. Έχει αποχωρήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αποχωρήσαμε πριν. Μάλιστα. Στην αρχή της εβδομάδας. Α, μάλιστα. Γιατί... Με συγχωρείτε, παράληψή μου. Δεν το γνώριζα. Όχι, δεν είναι το. Απλά να εξηγήσω ότι αποχωρήσαμε γιατί δεν έγινε δεκτό το αίτημα που κατέθεσε το ΚΚΕ όχι μόνο σε αυτή την προανακριτική επιτροπή, αλλά και στην προηγούμενη προανακριτική επιτροπή για την ΟΒΑΡΤΙΣ, η αντίστροφη εκδοχή. Ότι εδώ για το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων. Ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες πρέπει να κληθούν και να καταθέσουν με τα στοιχεία τους τη φυσική τους παρουσία κτλ. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να συμβάλλει τόσο στη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, όσο φυσικά και στην προστασία των ίδιων των μαρτύρων. Γιατί κάποιοι μάρτυρες, οι οποίοι είναι τύποι ανώνυμοι, που κάποιοι τους ξέρουν, αλλά δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, δεν θεωρούμε ότι είναι και δημιουργείται και ένα καθεστώς και μια Άρα ο κύριος Καραθανασόπουλος δεν προσήλθε σε καμία άλλη συνεδρίαση, λέτε, άρα ούτε στην κατάθεση του κύριου Μιονή. Όχι, δεν είναι. Μάλιστα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αν ότι δεν γνωρίζετε, ναι, φυσικά. Αν αλλάξουν τα δεδομένα που έχουμε θέσει, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει ουσιαστική διερεύνηση σε βάθος και όχι αυτά τα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και με κύριε Γκιόκα, επειδή ανοίγει πολύ το θέμα, μήπως είναι. Υπάρχουν ορισμένα μικροπολιτικά παιχνίδια που παίζονται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Σηκώνεται ένας κουρνιαχτός, όμως η πραγματική αλήθεια και η ουσία της υπόθεσης μένει πάλι στην αφάνεια και στο σκοτάδι. Ναι, πάντως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα το να διερευνάτε τέτοιου τρόπου και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δηλαδή είναι αποκρουστικό να συμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλαβαίνουμε να συνέβαινε. Προφανώς, προφανώς. Και γι' αυτό σας ρωτούσα μήπως μένετε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως είναι τεχνικής φύσης και η ουσία χάνεται, γιατί η ουσία είναι πολύ μεγάλη και βαριά πολιτική. Το θέμα, το ζήτημα των προστατευόμενων μαρτύρων για μας είναι ζήτημα αρχής. Να σας θυμίσω ότι ακόμη και στη δίκη, παραδείγματος χάρη, της Χρυσής Αυγής, που εμείς εκεί συμμετέχουμε και ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής, με δεδομένο ότι είχαμε θύματα. Λοιπόν, δεν δεχτήκαμε να εξετάσουμε μάρτυρες, παρόλο που ήταν μάρτυρες κατηγορίας. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε καταρχήν έναν θεσμό πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο θεσμό, που όπως αποδεικνύεται εκτός των άλλων, πέρα από τους κινδύνους, δεν βοηθάει και στην όλη διερεύνηση μιας υπόθεσης, ίσα ίσα αξιοποιείται ο καθένας να ερμηνεύει, το είδαμε αυτό τις προηγούμενες μέρες, ο καθένας να ερμηνεύει τις τοποθετήσεις αυτών των μαρτύρων έτσι όπως τον βολεύει. Λοιπόν, αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ο εκφυλισμός που διαμορφώνεται στην Επιτροπή. Γι' αυτό και είναι στελέχη όλων των κομμάτων στην Προανακριτική Επιτροπή, ακριβώς για να το κάθε κόμμα και πολιτικά να έχει την οπτική του με βάση τις αρχές του, τα πιστεύω του, να διαμορφώνει και μια σχετική άποψη. Για ένα θέμα πολύ σοβαρό σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι συμφωνούμε. Κύριε Γκιόκα, να πάμε λίγο στα όσα συμβαίνουν στα νησιά. Βεβαίως, βεβαίως. Πείτε μου, πώς τα βλέπετε? Υπάρχει κάποια πρόταση? Ξέρω ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε επικοινωνία ναι. του κυρίου Παφίλη με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Παφίλη με στελέχη της κυβέρνησης, προκειμένου καταρχήν να υπάρχει να σταματήσει αυτό το έσχος που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτές οι εικόνες οι απαράδεκτες που υπάρχουν με την παρουσία των ΜΑΤ από την απόβασή τους. Στην ουσία για απόβαση μιλάμε, έτσι όπως έγινε οι εικόνες που είδαμε, από την απόβασή τους στα νησιά μέχρι ένα όργιο καταστολής
που υπάρχει, που μαθαίνουμε, που γίνεται σε βάρος κατοίκων οι οποίοι διαμαρτύρονται, ενός ξεσηκωμού που υπάρχει, ενός λαϊκού ξεσηκωμού που υπάρχει. Κύριε Γιώκα, είδατε όμως ότι μέσα σε αυτές τις διαμαρτυρίες υπήρχαν και αυτά τα έκτροπα. Βεβαίως, σαν να ζούσαμε σε ζούγκλα. Και αυτές στα δωμάτια ανθρώπων που κοιμούντουσαν, έτσι. Και αυτές οι συμπεριφορές. Είναι ένα τρεχιαστικό. Βεβαίως. Και αυτές οι συμπεριφορές δεν βοηθάνε από προσανατολίζοντας. Δεν βοηθάνε, δεν πρέπει να τις καταδικάζουμε. Βεβαίως, εννοείται. Δίνουν άλοθη στην κυβέρνηση. Δίνουν άλοθη στην κυβέρνηση. Όμως δεν πρέπει να χάσουμε και ότι στα νησιά μιλάμε για έναν ξεσηκωμό και για μια καταστολή από τη μεριά, ένα όργιο καταστολής και αυταρχισμού από τη μεριά της κυβέρνησης, με τα ΜΑΤ που χτυπάνε παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιώκα. Κύριε Γιώκα, μου επιτρέπετε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Οποιοδήποτε ξεσηκωμός, επειδή ακριβώς είναι λαϊκός ξεσηκωμός, έχει σε κάθε περίπτωση έτσι άλοθη ότι καλώς γίνεται? Γιατί τα συνθήματα τα οποία ακούγαμε σε αυτό τον ξεσηκωμό ήταν έξω οι μετανάστες. Θα λέγω ότι ήταν πάρα πολύ... Κυρία Καραγιάννη, αυτό δεν ισχύει. Ποιο? Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και τέτοιες ομάδες που η κυβέρνηση τις χάιδεψε το προηγούμενο διάστημα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και τέτοιες ομάδες. Όμως... οι χιλιάδες λαού που και στη Μυτιλήνη και στη Χίο και στα άλλα νησιά κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, διαδηλώνουν, δεν διαδηλώνουν με αυτά τα συνθήματα. Διαδηλώνουν για να υπάρχει ο απεγκλωβισμός και η αποσυμφόρηση των νησιών, διαδηλώνουν για να μην γίνουν τα νησιά τους φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας ταυτόχρονα και την αλληλεγγύη τους σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ξεριζωμένους, τους κατατρεγμένους που βρίσκονται στα νησιά. Με ποιο τρόπο το εκφράζουμε? Ξέρω ότι στα νησιά του Αιγαίου και στη Λέσβο και στη Χίο το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ικανή ποσοτικά δύναμη. Τι τους λέτε, τι λέτε στους κατοίκους? Εμείς αυτό που λέμε και δεν είναι το λέμε εμείς. Φαντάζομαι δεν μπορείτε να τους πει, δεν μπορεί να τους πει το Κομμουνιστικό Κόμμα, βγείτε στους δρόμους και εμπλακείτε, να εμπλακείτε στις διαμαρτυρίες που κάνετε με εκείνους τους οποίους προσδιορίσατε μέλη της Χρυσής Αυγής και διαδηλώστε μαζί τους. Μου φαίνεται... Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασίσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο, άλλοι μαζικοί φορείς, σύλλογοι κτλ. Και που καμία σχέση δεν έχουν με όλα αυτά τα συνθήματα που ακούγονται από συγκεκριμένες ομάδες και τα οποία δεν τα υιοθετεί η πλειοψηφία των νησιωτών. Η πλειοψηφία των νησιωτών που τα προηγούμενα χρόνια έδειξε και την αλληλεγγύη του σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι γνωστή η έμπρακτη αλληλεγγύη που έδειξε αυτούς τους ανθρώπους, τι ζητάει? Ζητάει να αποσυμφορηθούν τα νησιά, να μεταφερθούν οι πρόσφυγες σε ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα, ζητάει να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες απόδοσης ασύλου και να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση που δεν ασκείται, ίσα ίσα συμβαίνει το αντίθετο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρχει η κατανομή των προσφυγικών ροών στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνυπεύθυνη για αυτόν τον εγκλωβισμό. Είναι συνυπεύθυνη και για τους πολέμους στην όλη περιοχή που έχουν δημιουργήσει τις προσφυγικές ροές, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως επίσης είναι συνυπεύθυνη για μια συμφωνία, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τον κανονισμό του Δοβλίνου που τον υπηρέτησαν και οι ελληνικές κυβερνήσεις και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εγκλωβίζει όλον αυτόν τον κόσμο, αυτούς τους κατατρεγμένους, στα νησιά και τα μετατρέπει σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ζητάνε οι νησιώτες. Και αυτό δεν είναι... Ομολογώ ότι αυτό δεν ακούγεται, αυτό το αίσθημα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους κατατρεγμένους. Τα συνθήματα. Σας λέω, δεν μιλάω για συγκεκριμένες ομάδες που τις χαϊδέψανε συγκεκριμένοι. Τότε είναι ευθύνη η δική μας, των μέσων ενημέρωσης, που μέσα στη μεγάλη εικόνα δεν έχουμε και αυτά τα συνθήματα που έχουν. Υπερπροβάλλονται και με ευθύνη της κυβέρνησης αυτές οι ομάδες για να κρυφτούν τα δίκαια αιτήματα των νησιωτών.